Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα η ενημέρωσή σας. Να ξεκινήσουμε την σημερινή σας ενημέρωση και να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής, κύριε Παντελεήμων. Σεβασμιότατα, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλίδου, και σε εσάς, τους συνεργάτες σας, αλλά και σε όσους μας βλέπουν από τους τηλεοπτικούς δέκτες τους. Στις 14 Σεπτεμβρίου, την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στους δύο επίσημους αγιασμούς οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την ημέρα αυτή, καθώς να μεταφέρετε και τις δικές σας ευχές στους μαθητές, στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας αυτής σχολικής χρονιάς. Ευχαρίστω. Φέτος, όπως το ξέρουμε και έγινε πια ήδη γνωστό μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου αρχίζει η νέα σχολική χρονιά. Βέβαια, αυτή η μέρα από πλευράς πίστεως, από πλευράς της χριστιανοσύνης και της πίστεώς μας, είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα. Φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Αφού κατά αυτήν εορτάζεται η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ένα από τα Ευαγγέλια που αναγιγνώσκουμε την Μεγάλη Παρασκευή είναι και αυτό που αναγιγνώσκεται στις εκκλησίες μας εκείνη την ημέρα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι συμπίπτει αυτή η μεγάλη ημέρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εκείνη την ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία τόσο ο Επίσκοπος όσο και όλοι οι ιερείς των ενωριών της πόλεως αλλά και όπου υπάρχουν σχολεία και της πρωτοβαθμίου και της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως θα μεταβούμε στα σχολεία για να τελέσουμε τον αγιασμό και να ευχηθούμε και στα παιδιά μας και στους γονείς τους και στον εκπαιδευτικό κόσμο για να έχουν υγεία και δύναμη να επιτελέσουν αυτό το μεγάλο έργο που επιτελούν και το οποίο αυτό έργο θα έλεγα ότι το αναγνωρίζει όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος. Φέτος, κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, πηγαίνω σε όλα τα σχολεία της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως και σε δύο σχολεία της πρωτοβαθμίου, πάντοτε στο πρώτο δημοτικό της πόλεως μας και εκεί που γίνεται ο επίσημος αγιασμός. Φέτος όμως και ο χρόνος δεν αρκεί, αλλά και για να μην δημιουργηθεί έτσι αναστάτωση, να μην περιμένουν τα παιδιά, να μην περάσει πολλή ώρα και αυτό δημιουργήσει έτσι τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργήσει μέσα στην πανδημία. Sí. Γι' αυτό θα τελέσω εγώ προσωπικά δύο αγιασμούς της πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως, στο έκτο, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικό και στο τρίτο γυμνάσιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Nice. Εκεί, αφού συμφωνήσαμε βέβαια με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές μάλλον της εκπαίδευσης και με τον κύριο Μαρίνο και με την κυρία Κοσμίδου, εκεί θα τελέσουμε τους δύο αγιασμούς. Τις ίδιες, τον ένα στις 11 και τον άλλο στις 11.30. Τις ίδιες ώρες θα γίνουν και όπως σας είπα και από τους ιερείς μας οι υπόλοιποι αγιασμοί στα σχολεία. Να ευχηθώ λοιπόν στα παιδιά μας έτσι να έχουν καλή δύναμη, να μην φοβούνται. Θα τηρήσουμε και όπως τηρούμε τα μέτρα αυτά που πρέπει και για μας και για τους άλλους, αλλά χωρίς φόβο, έτσι, θα επιδοθούμε μέσα από νέα δεδομένα. Ο καθένας μας, αλλά πολύ δε περισσότερο τα παιδιά μας, στη μάθησή τους, οι εκπαιδευτικοί στο δικό τους έργο, στο να χαράσουν έτσι μέσα στην ψυχή και στην καρδιά των παιδιών μας την εκπαίδευση, την μάθηση, τις γνώσεις, ούτως ώστε αύριο αυτά τα παιδιά πρόσκοπτα να ανοίξουν, θα έλεγα έτσι, τρόπον την άτα φτερά τους και να χαρούν τη ζωή. Τη ζωή που τους δίδεται, τη ζωή που μας χαρίζει ο Θεός και την οποία εμείς αυτή η ζωή πρέπει να την ομορφύνουμε, να την κοσμήσουμε με τη μάθησή μας, αλλά με τις εμπειρίες της ζωής μας. Μάλιστα. Σεβασμιότατα, μιλώντας για την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία τιμάμε στις 14 Σεπτεμβρίου, θα θέλαμε να αναφερθείτε σε ποιους ναούς θα ιερουργήσετε εν ώψη της εορτής αυτής. Κοιτάξτε, έχουμε μία ενορία που πανηγυρίζει. Είναι η ενορία του Τιμίου Σταυρού Μεσοχωρίου.
Τον Εσπερινό, την Κυριακή το απόγευμα, στις 13 του μηνός, εκεί θα τελέσουμε τον μεγάλο πανηγυρικό Εσπερινό. Αλλά όμως η εορτή του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται, θα έλεγα, πανδήμως και στην ανορία του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό σκέφτηκα φέτος, γι' αυτό και πήγα και λειτουργήσα την προηγούμενη Κυριακή στο Μεσοχώρι, σκέφτηκα φέτος την εορτή του Τιμίου Σταυρού να λειτουργήσω στον ναό του Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να είμαι και μέσα στην πόλη και εύκολα να μεταβώ μετά στις υποχρεώσεις για την τέλεση των αγιασμών. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θα θέλουμε να αναφερθείτε και στα θυρανίξια του ναού της Νέας Ανδριανής, τα οποία θα πραγματοποιηθούν αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ναι, ο ναός της Νέας Ανδριανής είχε κάποια προβλήματα και στατικά, και εδώ και αρκετούς μήνες και η πανδημία μας δημιούργησε κάποια προβλήματα. Τελείωσε, ανακαινίστηκε εσωτερικά και εξωτερικά όσο μπορούσαμε, και η στέγη και η σκεπή που έτσι έβαζε λίγα νερά. Και είναι έτοιμος να παραδοθεί στη λατρεία των ανθρώπων του χωριού και της ενορίας της Νέας Ανδριανής. Πρέπει να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τόσο τον Δήμαρχό μας, όσο και τον Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Κομωτινής, γιατί και ο στρατός από τη δική του πλευρά και ο Δήμαρχος με μπετά και με ό,τι άλλα μέσα υπήρχαν με υλικά, και η Μητρόπολη οικονομικά, μπορέσαμε και τον αναστήσαμε, θα έλεγα, αυτόν τον ναό, γιατί είχε προβλήματα, το δάπεδό του είχε δυστυχώς καθίζηση, με αποτέλεσμα έσπασε το παλιό δάπεδο, φτιάξαμε καινούργια θεμελίωση, χρειάστηκαν πολλά σίδερα και μπετά, τα οποία παραχώρησε και ευγενικά δώρησε ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άντρες του στρατού βοήθησαν και εκείνοι από την δική τους πλευρά. Θέλω να τους ευχαριστήσω αυτούς τους δύο φορείς, όλους ιδιαιτέρως, αλλά υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, που βλέποντας τις εργασίες, οι ιδιώτες ήρθαν και κατέθεσαν ο καθένας ό,τι μπορούσε. Και αν επισκεφτείτε τον ναό της Νέας Ανδριανής, έτσι πραγματικά θα τον χαρείτε, θα τον θαυμάσετε. Αλλά και εκεί άνθρωποι που βέβαια μεν είναι λίγοι στο χωριό, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία, θα έχουν να χαίρονται τον ναό τους, ο οποίος θα λειτουργήσει για μετά από πολύ καιρό την προσεχή Κυριακή. Αλλά επειδή εγώ θα είμαι προσκεκλημένος στα εγγένεια του ναού του Αγίου Θεοφάνου στην Ξάνθη, δεν μπορώ να είμαι την πρώτη Κυριακή και να λειτουργήσω. Γι' αυτό λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 η ώρα θα τελέσουμε τα θυρανίξια, τον αγιασμό των θυρανίξιων, ούτως ώστε έτσι να τον παραδώσουμε τον ναό στη λατρεία των χριστιανών της ενορίας της Νέας Ανδριανής. Πολύ ωραία. Να αναφερθούμε τώρα σε μια πολύ σημαντική κίνηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου, στο οποίο είστε πρόεδρος. Να αναφερθούμε στην παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του κτηρίου χωρητικότητας 320 ατόμων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μαθήματα με τα νέα δεδομένα πλέον της πανδημίας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάναμε ένα έκτακτο συμβούλιο και όλα τα μέλη και ο Δήμαρχος της πόλεως μας αποφασίσαμε να παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα, και βέβαια δεν το κουβεντιάζουμε ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση, ό,τι έχει σχέση με το πανεπιστήμιο, ό,τι έχει σχέση με τους φοιτητές μας, που μπορεί βέβαια τα μέσα, τα σύγχρονα μέσα μπορούν να βοηθούν στις έκτακτες περιπτώσεις και να γίνονται κάποια διαδικτυακά μαθήματα, αλλά όμως εμείς την μάθηση αλλιώς την ξέρουμε, αλλιώς την βιώσαμε, να γίνεται διαζώσεις, να υπάρχει κοινωνία του εκπαιδευτικού με τον μαθητή, είτε αυτός είναι στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Και θα παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου στο Πανεπιστήμιο, και εκείνοι με τη σειρά τους θα αποφασίσουν ποιο τμήμα ή ποια τμήματα ποια σχολής του Πανεπιστημίου θα εξυπηρετηθεί. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι και θα σας ενημερώσουμε και ως διοικητικό τον επόμενο καιρό, ότι όντως το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου έχει κάποια προβλήματα. Όμως να ξέρετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια δεν μένει
χωρίς να κάνει κάποιες προσπάθειες. Χτυπήσαμε πάρα πολλές πόρτες. Επιδιώξαμε κάποιοι εκπρόσωποι κάποιων ιδρυμάτων να έρθουν και να το δουν. Γιατί αλλιώς να τους λες για τον πλούτο που υπάρχει εκεί και αλλιώς να το βλέπουν. Αλλά υπάρχουν παθογένειες του παρελθόντος σε ό,τι έχει σχέση το κτίριο, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να αποκατασταθούν γρήγορα. Βέβαια, όπως σας είπα, τώρα εμβόλυμα και δεν έχω... δεν έχω και την έγκριση των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν θα έπρεπε να αναφερθώ, αλλά θα ήθελα όμως να ξέρει ο κόσμος μας και ο λαός μας ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν μείναμε άπραγοι αφήνοντας το κτίριο στην τύχη του. Αυτό και θα, τον επόμενο χρόνο θα συνεχίσουμε και θα σας ενημερώσουμε και περισσότερο. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε σεβασμιότατε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στην έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Χρύσανθος Φιλιππίδης της Μητροπόλεως Μαρονίας και Ακομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ναι, την Βυζαντινή Μουσική της Μητροπόλεως μας, δόξα τω Θεώ, εδώ και 3 χρόνια, την αναβαθμίσαμε, θα έλεγα, έτσι, αφού αυτή με όποιες προσπάθειες γίνανε από πλευράς Μητροπόλεως μπορεί να δίνει πτυχία και τίτλους σπουδών στους φοιτητές της μετά από ένα ορισμένο χρόνο, 5 χρόνια περίπου, φοιτήσεως αυτήν, αλλά και κάποιων εξετάσεων των οποίων έτσι δίνουν οι μαθητές της. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ, πολύ σπουδαίο και για φέτος ξεκίνησαν οι εγγραφές που γίνονται εδώ στα γραφεία της Μητροπόλεως από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Μπορούν όσοι θέλουν να εγγραφούν να έρχονται εδώ. Ο νέος διευθυντής της σχολής είναι ο Λαμπαδάριος, έτσι λέγεται, του Μητροπολιτικού Ναού, ο κύριος Γρηγόρης Παπαγιάννης, που είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είναι γνώστης της μουσικής, αλλά και όλοι οι διδάσκοντες έχουν, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους, αλλά έχουν και αγάπη πολύ για τη βυζαντινή μας μουσική. Ο κόσμος που μας ακούει, ας θυμηθεί ότι από τη βυζαντινή μουσική γεννήθηκαν όλες οι άλλες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είναι η μητέρα όλων των άλλων και εμείς σαν Μητρόπολη, σαν Εκκλησία έχουμε ιερά υποχρέωση να την διδάξουμε αυτή τη βυζαντινή μουσική σε όποιους θέλουν, αλλά βέβαια και ο πρώτος, θα έλεγα, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε νέους ιεροψάλτες, γιατί υπάρχει ανάγκη τόσο στην δική μας επαρχία, στη δική μας Μητρόπολη, αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις. Υπάρχει ανάγκη ιεροψαλτών, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν και τη μουσική να μάθουν και την Εκκλησία να εξυπηρετήσουν τα ψαλτήρια, αλλά και οι ίδιοι να βοηθηθούν στη ζωή τους. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στις σπουδαίες εργασίες που πραγματοποιούνται στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής, στο πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς και στο γενικότερο πλαίσιο ολοκλήρωσής τους. Είναι αλήθεια ότι οι εργασίες στο Μητροπολιτικό Ναό είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Το είπα και θα το επαναλάβω ότι τα επόμενα 100 χρόνια δεν θα χρειαστεί οι άνθρωποι που θα μας διαδεχθούν να βάλουν ένα καρφί στο Μητροπολιτικό Ναό. Αποκαθίσταται τόσο σωστά και με πολύ μεράκι, θα έλεγα, αλλά και με πολύ ευθύνη, τόσο από το Υπουργείο, όσο από τους επιβλέποντες, αλλά όμως και από τον ίδιο το εργολάβο. Και θα ήθελα αυτό να το σημειώσω. Γιατί δίνουν όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, τον καλύτερό τους αυτό. Βέβαια, στερούμαστε τον Μητροπολιτικό Ναό αυτά τα χρόνια, αλλά είμαι σίγουρος πλέον και βέβαιος ότι όταν αυτός θα δοθεί ξανά στη λατρεία των ανθρώπων και στην ανορία του Μητροπολιτικού Ναού, της Παναγίας, το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
Να σας εξομολογηθώ κάτι, όταν ξεκίνησε το έργο και βέβαια είχε τα προβλήματά του, γιατί και για μένα ως ποιμενάρχης και μητροπολίτης αυτής της περιοχής δεν είναι εύκολο να είναι ένας ναός κλειστός και μάλιστα μητροπολιτικός, έτσι. Και πολλές φορές οι εργασίες να μην κυλούν έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει στο χρονοδιάγραμμα. Και έλεγα μέσα μου, μήπως μπορούσε να γίνει λίγο πιο απλά, μήπως μπορούσαν να μην γίνουν τόσο σπουδαίες εργασίες και να τελειώναμε πιο εύκολα. Ήταν ένας λογισμός μου που με έτρωγε. Όμως τώρα που βλέπω τι γίνεται, λέω, δόξα να έχει ο Θεός. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι δικά μας, δεν ανήκουν σε κανέναν μας, ανήκουν οι ναοί μας, ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν όμως και στην ιστορία κάθε τόπου. Και θα σας έλεγα ότι με πάρα πολύ σεβασμό και στην ιστορία και στην παράδοση και σε αυτούς που θεμελίωσαν αυτά τα έργα πριν πολλά χρόνια, έτσι, εμείς σήμερα οι νεότεροι κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε σεβόμενοι αυτά τα μνημεία, γιατί ο ναός ο Μητροπολιτικός, εκτός από ο ναός, έτσι, βασικά είναι ναός, αλλά όμως έχει καταστεί και ένα μνημείο και για τη Μητρόπολη και για την Κομωτινή και για τη Θράκη. Με αποτέλεσμα εκείνος ο παλιός μου λογισμός έτσι έχει κατευνάσει λίγο μέσα μου και λέω ένα δόξα το Θεό, ένα μεγάλο δόξα το Θεό για το ότι γίνονται τόσο πολύ καλές οι εργασίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις αναστηλωτικές εργασίες. Θα επακολουθήσουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο τέμπλο όσο και στον Άμβονα και στο Δεσποτικό Θρόνο, αλλά και σε κάποιες τοιχογραφίες που υπάρχουν μέσα στον ναό. Θα έρθουν άνθρωποι από το Υπουργείο για να συντηρήσουν όλα αυτά και παλιές εικόνες. Με αποτέλεσμα, σας είπα, όλα γίνονται, βέβαια έχουμε λίγο χρονοτριβή, αλλά όμως όλα γίνονται με πολύ σεβασμό σε όλα αυτά που σας είπα. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην δωρεά από πλευράς της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής στην πόλη μας και αναφέρομαι στην κατεδάφιση ενός μικρού κτίσματος της Μητροπόλης που βρισκόταν απέναντι από το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό με στόχο την ανάδειξη του Βυζαντινού τείχους. Ναι, έτσι το είπα ως δωρεά. Εντάξει. Σας είπα, όλα είναι δικά μας. Όταν ένας αγαπάει, τότε όλα είναι δικά του. Και βέβαια, ένας επίσκοπος δεν μπορεί παρά μόνο να αγαπάει τον τόπο στον οποίο έστειλε η Εκκλησία και να προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις αυτόν τον τόπο και να τον φυλάξει, αλλά και να τον αναδείξει αν μπορεί. Εμείς στην Κομωτινή έχουμε το ιστορικό μας κέντρο, το οποίο είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι έχει περισσότερη ιστορία και ό,τι θα μπορούσε να ανεβάσει έτσι το επίπεδο, το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας. Και βέβαια το ιστορικό μας κέντρο δεν είναι μόνο για αυτούς που θα επισκέπτονται την πόλη μας, θα είναι για μας πρωτίστως που ζούμε σε αυτή την πόλη και αγαπούμε αυτή την πόλη. Και γι' αυτό και με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Πετρίδη, με τον οποίο μαζί σκεφτήκαμε, ξεκινήσαμε, αποφασίσαμε, αλλά και με τον σημερινό δήμαρχο μας, τον κύριο Γκαράνη, συνεργάστηκα με τον κύριο Πετρίδη, συνεργαζόμαστε άριστα και με τον κύριο Γκαράνη, αλλά και με την εφορία των αρχαιοτήτων και με την κυρία Καραδήμα, για να αναδείξουν αυτό το ιστορικό κέντρο. Η Μητρόπολη, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτόν τον χώρο έχει 4 δικά της κτίρια, το Μητροπολιτικό Ναό, το Επισκοπείο, το μουσείο μας, αλλά και τα παλιά γραφεία, που αυτό το νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται πίσω από την Τσανάκλειο. Με αποτέλεσμα έπρεπε όλα αυτά να τα φτιάξει και να τα αναδείξει και να συμπληρωθεί το παζλ, έτσι, ούτως ώστε ο κάθε φορέας ό,τι έχει μέσα σε αυτόν τον χώρο να το αναδείξει. Εκείνο λοιπόν το βιβλιοστάσιο, όταν πρώτο ήρθα και το είδα, είπα ότι επειδή θέλω να γίνει ένα εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο στην πόλη μας, σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο. Όμως μετά
κουβεντιάζοντας με τους ειδήμονες, με τους αρχαιολόγους, μου είπαν ότι σεβασμιότητα θα πρέπει να πάρετε μια γενναία απόφαση και να αυτό να το παραχωρήσετε. Στην αρχή δεν σας κρύβω ότι με ξένησε η πρόταση και υπήρξαν και συνεργάτες της Μητροπόλεως, γιατί ξέρετε ότι όλες τις αποφάσεις δεν τις παίρνει ο δεσπότης μόνος του, κουβεντιάζει με τους συνεργάτες και δεν άρεσε και καθόλου και στους συνεργάτες. Αλλά όμως εγώ τους παρακάλεσα να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια, αυτό να κατεδαφιστεί και να είναι, θα έλεγα, ένα λιθαράκι, ας μην το πω δώρο, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά να είναι ένα λιθαράκι και ένα δείγμα μιας καλής θέλησης από την πλευρά της τοπικής εκκλησίας για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου. Μπορεί βέβαια κάποιοι τις προηγούμενες δεκαετίες να το χρησιμοποίησαν, να το έφεραν στην κυριότητα της Μητροπόλεως, αλλά σήμερα η Μητρόπολη με την καρδιά της το δίνει, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το ιστορικό μας κέντρο και να είναι κάτι το οποίο θα χαιρόμαστε και εμείς, αλλά και όσοι έρχονται στην πόλη μας. Μάλιστα, σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ, κύριε Πασχαλίδου, να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Χαρίτου, ήταν εισηγητής εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίωδο Νυμφέας Μακάζα, η οποία συνομολογήθηκε με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομοθετική ρύθμιση που σήμερα συζητούμε για την κύρωση των ρηματικών διακοινώσεων ανάμεσα στη χώρα μας και τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας σχετικά με τον κοινό έλεγχο στη διέλευση των συνόρων στο σημείο της Νυμφέας Μακάζα αποτελεί έστω και με καθυστέρηση ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως περιγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση, η βάση της σημερινής προτινόμενης ρύθμισης είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών που κυρώθηκε με τον νόμο 3770 του 2009 για τον κοινό έλεγχο της διέλευσης των συνόρων, της οποίας η σημερινή σύμβαση αποτελεί προέκταση. Ενώ, όπως επίσης περιγράφεται στην έκθεση, υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, παρότι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εκτός συμφωνίας Σέγγεν και εφαρμόζει μόνο τμήματα των συμφωνιών και των κανόνων που αποτελούν το λεγόμενο κεκτημένο Σέγγεν. Ενώ όμως οι ρυθμίσεις του νόμου 3770 του 9 που προσδιορίσαν τις κατηγορίες μη 1 και νη 1 των οχημάτων, δηλαδή διέλευσης από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζας, δηλαδή επιβατικών έως 9 θέσεων και οχημάτων έως 3,5 τόνων αντίστοιχα, θα είχαν προσωρινό χαρακτήρα μόνο για 6 μήνες, σύμφωνα και με το έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με αριθμό 49-759 στις 14 Οκτώβρη του 2013, που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Δυστυχώς, οι περιορισμοί αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα και να μην επιτρέπουν τη διέλευση τουριστικών φορτηγών, αλλά και τουριστικών λεωφορείων, αλλά και φορτηγών αυτοκινήτων. Έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, γι' αυτό και θα το αναφέρω σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, σαν αύριο, 9 Σεπτέμβρη, συμπληρώνονται ακριβώς 9 χρόνια από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2013, τότε που έγινε η έναρξη λειτουργίας της πύλης εισόδου της Νυμφέας Μακάζα, ένα σχεδόν μήνα μετά τη ρηματική διακοίνωση της ελληνικής πλευράς και σχεδόν 3 μήνες νωρίτερα από τη ρηματική διακοίνωση της βουλγαρικής πλευράς. Έναρξη με χαμηλή εκπροσώπηση των δύο κρατών, της Περιφερειακής Αρχής από τη δική μας πλευρά και της Νομαρχιακής Αρχής αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Όσο υποτονική ήταν η εκπροσώπηση, τόσο δυναμική ήταν η ανάπτυξη της πύλης εισόδου, που όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, κατέγραψε από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της 2,5 εκατομμύρια εισόδους και άλλες 2,5 περίπου εκατομμύρια εξόδους πολιτών.
καθώς επίσης και 657.000 εισόδους και 643.000 εξόδους οχημάτων. Ενώ σήμερα το σημείο νυμφέας Μακάζας κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, παρόλο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι ειδικοί περιορισμοί που προαναφέρθηκαν, δηλαδή η μη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών, και παρότι υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα σημεία εισόδου της χώρας. Είναι βέβαιο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η άρση των εν λόγω περιορισμών θα έδινε σημαντική αναπτυξιακή όθηση συνολικά στη χώρα και βέβαια στην περιοχή της Θράκης, που η διασυνοριακότητα αποτελεί το ισχυρό συγκριτικό της πλεονέκτημα. Σημειώνω ακόμη ότι, όπως αναφέρεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα να μην εμποδίζει σοβαρά τις εμπορικές, τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές συναλλαγές. Η άρση των περιορισμών στη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων θα επέτρεπε την εισαγωγή φθηνών πρώτων υλών, αναγκαίων για την παραγωγή προϊόντων και την βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Δεν είναι κρυφό άλλωστε ότι οι βιομηχανίες επέλεξαν τη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής, προσβλέποντας στη δημιουργία του κάθετου άξονα και την διάνοιξη του συνοριακού σταθμού, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία Σέλμαν. Είναι ακόμα βέβαιο ότι το άνοιγμα του σταθμού στη διέλευση λεωφορείων θα έδινε τεράστια όθηση στην τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί θα είχαμε την πιο σύντομη πρόσβαση εκατομμυρίων βορείων επισκεπτών στη χώρα μας. Όπως επίσης έδινε σημαντική όθηση στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές με τη μεγάλη παράδοση που έχουν οι βόρειοι γειτονές μας, καθώς θα μείωνε δραστικά τις αποστάσεις μετακίνησης. Την ίδια ισχυρή δυναμική θα αποκτούσε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με τις συνέργειες στη γνώση, στην έρευνα και στις ανταλλαγές των φοιτητών, με τη γρήγορη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι η σημερινή συζήτηση και η κύρωση της εν λόγω συμφωνίας χρειάζεται να συνοδευτούν από πρωτοβουλίες για να αρθούν οι περιορισμοί. Οι πρωτοβουλίες που μέχρι σήμερα αναλήφθηκαν από την πλευρά της χώρας μας δυστυχώς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνάντησαν την αναβλητικότητα ή την χωρίς αιτιολόγηση μη αποδοχή της άλλης πλευράς. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέμενε και άσκησε πίεση στην άρση των περιορισμών. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών τον Αύγουστο το 2015 απέστειλε στο αντίστοιχο βουλγαρικό ρηματική διακοίνωση, με την οποία δήλωνε ότι επέτρεπε την διέλευση των τουριστικών λεωφορείων έως 55 θέσεων από Νυμφαία και έως 22 θέσεων από τον Άγιο Κωνσταντίνο, όμως για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να γίνει μια αντίστοιχη δήλωση αποδοχής και από το Βουλγάρικο Υπουργείο Εξωτερικών. Δυστυχώς δεν έγινε μέχρι σήμερα ποτέ αποδοχή αυτής της ρύθμισης. Φαίνεται από τα παραπάνω ότι το ενδιαφέρον της γείτονος είναι προς τις άλλες πύλες, κοινές πύλες εισόδου με τη χώρα μας, προφανώς για την εξυπηρέτηση των θεμητών δικών της συμφερόντων. Γεγονός όμως που οφείλει να μας προβληματίσει και να συνυπολογιστεί, ώστε η δική μας ανταπόκριση να προϋποθέτει την άρση των περιορισμών στο σημείο εισόδου της νυμφέας Μακάζα, που όμως προαναφέρθηκε έχει αναπτυξιακή δυναμική για την πλευρά της χώρας μας. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αγαπητοί συνάδελφοι, να γνωρίσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί από τη σημερινή κυβέρνηση, προκειμένου να αρθούν οι μέχρι σήμερα περιορισμοί. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ενώπιον των παραγωγικών φορέων της Ροδόπης στην Κομοτηνή τον περασμένο Φεβρουάριο να θέσει το ζήτημα στο Βούλγαρο ομόλογό του στη συνάντηση που θα είχαν λίγες μέρες μετά στο 4ο Συμβούλιο Ασφαλείας Ελλάδας-Βουλγαρίας στην Αλεξανδρούπολη. Πράγματι θα είχε ενδιαφέρον να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της συνάντησης στον τομέα αυτό που συζητούμε.
Σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα, προφανώς αναμένουμε. Ολοκληρώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ακόμα επιμέρους σημεία. Σωστά επισημαίνατε στην αιτιολογική έκθεση ότι τα κράτη-μέλη για την διενέργεια ελέγχων οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό και τους ανάλογους πόρους. Όμως είναι προφανές από τη μέχρι τώρα λειτουργία του συνοριακού σταθμού αυτή η έλεγχη είναι ουσιαστικά δύναμη, με αποτέλεσμα να ανθεί το παρεμπόριο και στη Θράκη, ενώ τεράστιες είναι οι πιέσεις που δέχονται κλάδοι της τοπικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων Κύπρα, Τουρίχου, Καυσίμων. Ενώ τα προβλήματα, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ενώ τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις ελλείψεις σε προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Ροδόπης, που έχει την ευθύνη λειτουργία του σταθμού και μάλιστα μέσα στην βουλγάρικη πλευρά, καθιστούν αναγκαία την στελέχωση με επιπλέον προσωπικό, καθώς και με τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό ζητά και το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης. Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφέρθηκα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Η σημερινή νομοθετική ρύθμιση είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό θα σταθούμε θετικά απέναντί της. Θα παρακολουθούμε προσοχή τις πρωτοβουλίες σας, θα αξιολογούμε και θα ελέγχουμε τις ενέργειές σας με γνώμονα την αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού της νυμφαίας Μακάζα, που προσδίδει αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο μέσω Skype τον Δήμαρχο Μαρονίας από τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπερίσουμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Η κουβέντα μας σήμερα θα έχει ως κύριο θέμα τον οικισμό της Ξυλαγανής. Μία ευχάριστη και μία δυσάρεστη είδηση, ένα γεγονός το οποίο συνέβη χθες. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα δυσάρεστα και να αναφερθούμε στην πυρκαγιά, την οποία ξέσπασε χθες κατά τις μεσημβρινές ώρες, λίγο πιο έξω από τον οικισμό της Ξυλαγανής, κοντά στο Άλξο, στο μνημείο των Πεσόντων. Ενημερώστε μας περαιτέρω για το συμβάν αυτό, κύριε Χαριτόπουλε. Ευτυχώς που ξέσπασε λίγο έξω, γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν πιο κοντά, ποιες θα ήταν οι διαστάσεις. Οι αιτίες μέχρι στιγμής, η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά αυτή είναι άγνωστη, αλλά εκείνο που μπορώ να πω και είναι υποδιερεύνηση από την πυροσβεστική, εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ξεκίνησε από το μνημείο των 29 πιστών των Ξυλαγανετών, ότι αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στην επαρχιακή οδό και πιθανόν είτε από ατύχημα, είτε από σπινθήρα, είτε από τσιγάρο, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και καμιά άλλη εκδοχή. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουν καταστραφεί 200 στρέμματα, περισσότερο χαμηλής βλάστησης, κάποιοι ελαιώνες ή κάποιες παραγωγές και λίγα δέντρα μέσα στο μνημείο. Εμείς αμέσως πέφσαμε, η πυροσβεστική υπηρεσία ήταν παρούσα. Από την πρώτη στιγμή τα οχήματα του Δήμου, τα μηχανήματα του Δήμου έσπευσαν αμέσως και σε συνεργασία και με την αστυνομία και με την περιφέρεια και τις άλλες υπηρεσίες μπόρεσε έτσι να αντιμετωπιστεί η φωτιά. Σήμερα το πρωί συγκάλεσα έκτακτη σύσκεψη στο Δήμο με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους και βλέπουμε τώρα και τις ενέργειές μας για την αποκατάσταση του μνημείου αλλά και των άλλων ζημιών που έχουν υποστεί κάποια αντιλιοστάσια και κάποια σημεία υποδομών στο χώρο εκείνο. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστούν σύντομα τα όποια εμπόδια και οι ρυθμοί θα είναι πάλι κανονικοί όπως ήταν προχθές. Μάλιστα, να ευχηστήσουμε λοιπόν την προσοχή, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και τις επόμενες ημέρες. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής. Αλλά καλό είναι να προσέχουν και οι πολίτες, να ευχηστήσουμε λοιπόν την προσοχή τους για τις κινήσεις τους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί, όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, γιατί για λίγο διάστημα ακόμη η κίνδυνη για πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο ευχάριστο κομμάτι της συζήτησής μας και αναφέρομαι στο Λύκειο Ξυλαγανής, το οποίο θα ξεκινήσει την νέα αυτή σχολική χρονιά με ολιγομελή τμήματα. Όπως θα γνωρίζετε, το Λύκειο Ξυλαγανής από περίπου από τις 20 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των σχολείων με ολιγομελή τμήματα. Μάλιστα. Αυτό δυσχέρανε πάρα πολύ τη λειτουργία του, διότι οι μαθητές θα αναγκαζόταν κάποιοι μαθητές που δεν θα τους ικανοποιούσε, ειδικά τη Τρίτη Λυκείου, που ήταν και το θέμα για την Τρίτη Λυκείου, πιθανόν με τίκεζαν σε άλλα σχολεία, μεταγράφονταν και σιγά σιγά να έφτιανε η παρουσία μαθητών στο σχολείο που είχε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε
με όλους τους αρμόδιους, με το γραφείο της Υπουργού, με την ίδια την Υφυπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, με τον βουλευτή και τους άλλους βουλευτές του νομού, με τον βουλευτή τον κύριο Στυλιανίδη, με την διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον διευθυντή του σχολείου τον κύριο Πιμενίδη. Ναι. Οργανωμένα ο Δήμος σε καθημερινή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας έθετε το ζήτημα και μάλιστα σε μια σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη όπου ήταν παρούσα και η κυρία Υφυπουργός και η διευθύντρια του γραφείου της και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, θέσαμε την επιχειρηματολογία μας για το θέμα. Εκεί λοιπόν προχθές το βράδυ είχαμε την ευχάριστη είδηση ότι το σχολείο της Φυλαγανής θα συμπεριληφθεί σε μια νέα λίστα συμπληρωματική πιθανών με σχολεία που θα μπορούν να λειτουργούν ολιγομελή τμήματα και στην τρίτη ηλικίου και έτσι είναι μια πολύ θετική ευχάριστη για την Ξυλαγανή, για το Δήμο μας και γενικά για την περιοχή μας και για το νομό μας. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εγώ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επίσημα και η έναρξη του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. 25% περισσότερα εμβόλια παραγγέλθηκαν φέτος, σύμφωνα με τους υγειονομικούς, οι οποίοι ανέφεραν τους λόγους για το πότε πρέπει κάποιος να εμβολιαστεί για να προστατευτεί από την εποχιακή γρήπη. Τον Οκτώβριο αρχίζει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου έχει κορύφωση η γρήπη στην Ελλάδα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, που σημείωσε ότι γύρω στις 15 Νοεμβρίου πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός. Ουσία τον Οκτώβριο δηλαδή θα αρχίσει ο εμβολιασμός. Τότε δίνεται μετά την 29 Σεπτεμβρίου και η δυνατότητα να γράφονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πιο πριν δεν μπορούμε να τη συνταγογραφούμε. Το σωστότερο είναι να γίνονται μετά τα μέσα Οκτωβρίου, κατά τη δική μου γνώμη. Η Ελλάδα έχει συνήθως μια κορύφωση της γρήπης επιδημιολογικά μετά τις 15 Δεκεμβρίου. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο για να κάνει δράση θέλει περίπου 20 μέρες. Άρα λοιπόν και ένα μήνα πριν να κάνουμε, δηλαδή μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου το αντιγρυπτικό εμβόλιο, είμαστε καλυμμένοι. Ένα μήνα μπορούμε να βάλουμε πιο πριν από 15 Οκτωβρίου, 15 Νοεμβρίου, γιατί δεν μπορεί να γίνει όλος ο πληθυσμός ταυτόχρονα σε μία μέρα αντιγρυπτικό εμβόλιο. Είναι μια καλή περίοδος για να κάνουμε αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Θέλω να τονίσω ότι συνίσταται σε όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών και σε αυτούς που είναι κάτω των 60 και έχουν χρόνιες αναπνώσεις, όπως είναι ο ζωχαρόβης διαβήτης, το βροχικό άσθημα, η χρόνια αποφαντική πνευμονοπάθεια, στεφανία νόσος και διάφορες άλλες καρδιοπάθειες, ανοσολογικές διαταραχές, άτομα τα οποία κάνουν χημειοθεραπεία γιατί έχουν κάποιο όγκο, κάποιους συμπαγούς οργάνων, άτομα τα οποία έχουν αιματολογικές διαταραχές και συνίσταται επίσης και σε άτομα τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με την φροντίδα παιδιών και νεογνών μέχρι 2 χρονών. Επίσης, συνίσταται και σε άτομα τα οποία δουλεύουν και ασχολούνται επαγγελματικά σε οίκους ευγυρίας ή όπου αλλού ζουν ηλικιωμένοι. Σήμερα, εν ώψη του COVID, και ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός μαζί με τον αντιπνευματικό είναι δύο εμβολιασμοί οι οποίοι συνίστανται απόλυτα έτσι ώστε να μην έχουμε διάφορες λοιμώξεις, συνοσυρότητες δηλαδή μαζί με τον COVID κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. 25% περισσότερα εμβόλια παραγγέλθηκαν φέτος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, Αλέξανδρος Τσαπέκος. Εμβόλια έχουν παραγγελθεί και περισσότερα από πέρυσι, κατά 25%. Απλώς εμείς έχουμε δώσει στο σύλλογό μας μια οδηγία ότι ακόμα και οι γιατροί που θα αρχίσουν να γράφουν στις 28 του μηνός, να εφησυχάζουμε τον κόσμο και το εμβόλιο να το κάνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου. Είναι καλύτερο αυτό. Για να μπορεί να έχει διάρκεια την ισχύ του. Νομίζω και οι γιατροί θα το επισημαίνετε αυτό. Και ο λόγος που άρχισε από 28 του μηνός αυτός είναι. Γιατί πολλοί είχαν την τρέλα να το κάνουν και τώρα. Η μάσκα μας προφυλάσσει από όλες τις αερομεταφερόμενες λοιμώξεις, τόνισε ο κύριος Χαριτόπουλος, που ανέφερε ότι αναμένονται λιγότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού φέτος λόγω της χρήσης μάσκας. Η μάσκα, όπως μας προφυλάσσει από τον COVID, μας προφυλάσσει και από όλες τις λοιμώξεις οι οποίες είναι αερομεταφερόμενες και αερομεταδιδόμενες. Άρα λοιπόν, φορώντας μάσκα, αναμένουμε να έχουμε λιγότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού φέτος. Τώρα, πόσο λιγότερες,
δεν μπορεί κανένας να πει, είναι μια κατάσταση η οποία εφαρμόζεται πρώτη φορά. Συνήθως όμως νομίζω εγώ αρκετές λιγότερες, γιατί τα σχολεία τα οποία είναι πηγή μετάβασης των λοιμόξεων, ειδικά αυτών των νεογεννών λοιμόξεων, λόγω της μάσκας νομίζω ότι θα μειωθεί κατά πολύ και στα σχολεία η μετάβαση αυτών των λοιμόξεων. Πάθαρα επίσης να τονίσω έτσι ότι σε καμιά περίπτωση η μάσκα δεν προάγει την μετάβαση των λοιμόξεων. Έτσι, δηλαδή, γιατί ακούμε και διάφορες άλλες θεωρίες ότι αυτοί που φοράνε μάσκα μπορεί να παθαίνουν πιο εύκολα λοιμόξεις, γιατί επαναεισπνέουν τον εκπνεόμενο αέρα τους και μπορεί να έχουν κάποια, ας πούμε, σαπρόφυτα στο στόμα τα οποία τα πάνε στο πνεύμονα και διάφορα τέτοια πράγματα, αυτά δεν ισχύουν. Κάθε χρόνο μετράμε 1,5 περίπου εκατομμύρια συμπολιτών μας, ανά τον κόσμο, που πεθαίνουν από μεταδοτικά νοσήματα. Τώρα, με την μάσκα, με την τήρηση των μέτρων καθαριότητας και όλα αυτά που γίνονται λόγω της πανδημίας, εγώ νομίζω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό αυτός ο αριθμός θα είναι πολύ μικρότερος. Δηλαδή, παίρνοντας μέτρα τώρα, προστατευόμαστε από άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να πεθαίνουμε. Ολοκληρώθηκαν οι δύο εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κομωτινή στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IC από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εκδήλωση αφορούσε την διακρατική δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων και η δεύτερη τον τελικό απολογιστικό συνέδριο του έργου. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας των υπηρεσιών μας, έχουμε την εκτέλεση αυτού του προγράμματος που είναι ένα διασωνηριακό έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, προώθηση της καινούργιας έννοιας κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας και στην περιοχή της γείτονας χώρας, στη Βουλγαρία. Το ακρονίμιό του είναι IC και ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου στις 530.000 ευρώ. Η περιφέρεια στο έργο αυτό ήταν επικεφαλής εταίρος και διαχειρίστηκε ένα κονδύλι της τάξης των 100.000 ευρώ. Στο έργο συμμετέχουμε 5 εταίροι, 3 είναι από την Ελλάδα και 2 είναι από την Βουλγαρία. Από το έργο αυτό ο κύριος σκοπός και ήταν η δημιουργία του να μπορέσει να γίνει μια δομή στήριξη που θα βοηθήσει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, καθώς και όποιοι θα θέλανε να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Δημιουργήθηκε μια δομή στήριξη στην Ξάνθη, όπου έγιναν η πρόσληψη κάποιων ανθρώπων, δικηγόρων, λογιστών, με κύριο σκοπό ώστε να προσεγγίσουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με το όλο διαδικαστικό θέμα, το πώς θα μπορέσουν να ξεκινήσουν για να ιδρύσουν μια επιχείρηση. Λειτουργεί δηλαδή αυτό. Αυτό ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκε και θα γίνει τώρα μια προσπάθεια προκειμένου να βρει χρηματοδότηση να συνεχιστεί αυτή η δομή. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του έργου έγιναν διάφορα εργαστήρια και ημερίδες ενημέρωσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με την νομοθεσία, ποιες είναι οι διαδικασίες με τον οποίο κάποιος μπορεί να ιδρύσει μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Μέσα χθες είχαμε την εκδήλωση δικτύωσης που ήταν περισσότερο με την δικτύωση επιχειρήσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ελλάδας και Βουλγαρίας για να ανοίξουν οι διάβλοι μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα ουσιαστικά είναι η τελική εκδήλωση του προγράμματος. Ξέχασα να σας πω πιο μπροστά ότι το πρόγραμμα αυτό είχε διάρκεια από το 2017 το Δεκέμβριο μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η τελική εκδήλωση όπου θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Και επίσης και μέσα στα πλαίσια του έργου έγινε για μία μελέτη που αφορούσε την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή μας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την οποία επίσης θα παρουσιάσουμε σήμερα στην εκδήλωση. Πείτε μας λίγο για την υφιστάμενη κατάσταση. Πόσες είναι οι Κινσέπ που έχει... Οι Κινσέπ ουσιαστικά, οι οποίες υπάρχουν στην περιφέρεια σήμερα, είναι 68. Δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους. Κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών. Παρά τα αυτά έχουμε και
σκινσέπ οι οποίες ασχολούνται και με τον παραγωγικό τομέα και με τον αθλητισμό και με τον πολιτισμό, τουρισμό. Επίσης υπάρχουν στη Δράμα έχουν γίνει κάποιες σκινσέπ οι οποίες έχουν να κάνει με εναλλακτική φυσιοθεραπεία, να το πω, οι φύσεις που είναι. Υπάρχουν κάποια καφενεία που είναι παροχής υπηρεσιών με ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Γενικώς υπάρχει μία τάση να δημιουργούνται, αλλά δυστυχώς λίγο ακόμα το νομικό πλαίσιο είναι λίγο σταθές, όπου κάποιος λίγο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δίλημα το κατά πόσο θα μπορέσει να δημιουργήσει μια τέτοια επιχείρηση και να λειτουργήσει. Η χρηματοδότηση αυτών των κινησέων φαντάζομαι είναι ένα αίτημα το οποίο ακούσατε αυτές τις μέρες. Ναι, και το έχουμε ακούσει και από όλα τα εργαστήρια. Ναι. Συνήθως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από το ΕΣΠΑ και από άλλα, τα οποία ουσιαστικά περιμένουμε λίγο να εξειδικευτούν κάποια μέτρα που περιμένουμε, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά είναι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν και μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν πάβει να είναι επιχειρήσεις. Οπότε χρειάζονται και αυτή ένα πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε θετικότερα, στο να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο για αυτού του είδους επιχειρήσεις, να μπορούν να πάρουν μια τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Αυτό ουσιαστικά είναι Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία, με τη συγχρηματοδότηση, όπως είπα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΤΠΑ. Να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας και να συνδεθούμε αμέσως τώρα τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ, τον κύριο Σάβα Κοσκερίδη. Κύριε Κοσκερίδη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Ροδόπης, σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία που περνάει η κοινωνία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, αγωνίζεται επισταμένως ώστε να λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων και να μην τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Στο πλαίσιο αυτό έχει διοργανώσει αλλά και συμμετέχει σε μια σειρά διαμαρτυριών το επόμενο χρονικό διάστημα. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στις διαμαρτυρίες αυτές. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για το βήμα και κατά δεύτερον ναι, ακριβώς αυτό από εκεί ήθελα να ξεκινήσω και εγώ από τις κινητοποιήσεις που έχουμε κηρύξει για το επόμενο διάστημα. Να ξεκινήσω από τη μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ εν ώψη της ΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μας έρχεται στις 6 ώρα το απόγευμα, 12 Σεπτεμβρίου, εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού της ΔΕΣ. Θα ξεκινήσω από το άγαλμα του Βενιζέλου και φυσικά τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας έχουν κληθεί τα συνδικαλιστικά στελέχη της Βορείου Ελλάδος. Εμείς ως εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Ροδόπης πήραμε την πρωτοβουλία και πήραμε μια απόφαση για να κάνουμε και τοπικές κινητοποιήσεις εδώ πέρα, στη λογική ότι δεν μπορούν όλοι να μεταβούν στη ΔΕΣ, δεν έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα. Οπότε για να δώσουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και εδώ τοπικά, τόσο για τα θέματα τα δικά μας τοπικά, όσο και πανελλαδικώς σε αυτά που αφορούν όλο το δημόσιο. Και ξεκινώντας φυσικά από τη λήψη των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω ότι ειδικά εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων συνδυάζουμε τις ημερομηνίες γιατί κοντεύουν και αυτά ότι θεωρούμε το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων ελλιπές. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα ακόμη που θα έπρεπε να ληφθούν για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις των σωματείων των εκπαιδευτικών που ξεκινάνε την Παρασκευή, συνεχίζονται μάλλον την Παρασκευή στις 12 ώρα το πρωί παρά το διαμαρτυρία τη Διεύθυνση Εκπαίδευση Ροδόπης. Εκεί έχουμε καλέσει και τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, όλων των σωματείων του δημοσίου, να παρευρεθούν, γιατί είναι έτσι και ένα στίγμα το άνοιγμα των σχολείων που αναδεικνύει και την έλλειψη των μέτρων. Και εξηγώ τι εννοώ έλλειψη. Εμείς συζητάμε χορήγηση δωρεάν όλου του υγειονομικού υλικού που απαιτείται, φυσικά προστασία των επαφών ομάδων των εργαζομένων και προπατώς δωρεάν τεστ κορονοϊού σε όλους τους εργαζομένους. Έτσι, επιπλέον, μέτρα στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και προφανώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία. Έτσι, υπάρχει και μια σειρά ακόμη πραγμάτων που στην ουσία αυτό που μας προτείνει το Υπουργείο Παιδείας ως μέτρο είναι κατά κύριο λόγο οι μάσκες και μόνο. Εμείς μιλάμε για μείωση των μαθητών ανά τμήμα, για έβρεση χώρων στους οποίους μπορούν να διαμοιραστούν τα τμήματα ώστε να μην υπερβαίνουν τους 15 μαθητές. Και το 15 το έχουμε θέσει ως εφικτό, γιατί σε μια ιδανική συνθήκη θα έπρεπε να είναι ίσως και ακόμα λιγότεροι οι μαθητές. Από εκεί και πέρα ο αγώνας μας δεν σταματάει μόνο στα μέτρα εναντίον του κορονοϊού, φυσικά και τη λήψη μέτρων υγιεινής, αλλά εν ώψη αυτών των κινητοποιήσεων συνεχίζουμε το απόγευμα εκείνης της ημέρας πάλι, Παρασκευή, επαναλαμβάνω, Παρασκευή το πρωί 12 η ώρα
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με το Σωματείο των Εκπαιδευτικών για το άνοιγμα των σχολείων και τον καθαρισμό τους. Μαζί θα είναι και οι καθαρίστριες, οι οποίες έχουν, να υπενθυμίσω, ότι έχουν αργήσει πάρα πολύ να προσληφθούν και να ξεκινήσουν οι συμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι και τα σχολικά κτίρια ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα στον καθαρισμό και την απολύμανσή τους. Εμείς ζητάμε μονιμοποίηση για την προσωπική καθαριότητα. Συνεχίζουμε το απόγευμα στις 6 ώρα στο Δημαρχείο Κομωτινής, όπου καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι μαζί για μια σειρά ετοιμάτων, τα οποία περιγράφονται και από τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και αναφέρω επιγραμματικά. Αυτό που ζητάμε σε αυτό το χρονικό σημείο είναι η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, όπως είπα πριν για τις καθαρίστριες, σε όλο το δημόσιο υπάρχει αυτή η ελαστική και νοικιαζόμενη εργασία. Εμείς ζητάμε την κατάργηση αυτής της ελαστικής εργασίας και τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, που σημαίνει αμέσως για προσλήψεις στο δημόσιο για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά, με προτεραιότητα προφανώς στην υγεία και την παιδεία, αλλά και σε όλους τους τομείς και σε όλους τους κλάδους, όπου επισκεφτήκαμε υπηρεσίες. Και αυτό που αφοκραζόμαστε είναι ότι παντού υπάρχουν ελλείψεις στην αυτοδιοίκηση, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι. Επιπλέον, ζητάμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και τη σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Είχαμε κάνει και μια μεγάλη κινητοποίηση και τον περασμένο Φεβρουάριο εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε τελικά, που στην ουσία μας παρουσίασε μόνο τα ποσοστά αναπλήρωσης ως θετικό και όλα τα υπόλοιπα συνέχισαν το ίδιο πνεύμα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην επεκταθώ πάρα πολύ γιατί τα έχουμε πει επανειλημμένα. Αυτό που ζητάμε είναι η καθιέρωση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα εγκαιάτρεξε η πρωτή διαβίωση για όλους τους συνταξιούχους. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο απασχολεί την ΑΔΔΗ και ως τρίτο βάθμιο όργανο και προφανώς και τα παράρτηματά της των νομαρχιακά τμήματα είναι η επέκταση του θεσμού των βαρέων και αμφιγγινών και η επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων στα όρια συνταξιοδότησης και στο χρόνο εργασίας. Επαναφορά και φυσικά ακόμη πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις. Επίσης, μιλάμε για αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, όπως ήταν κάποια στιγμή στο παρελθόν, για την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και προφανέστατα για τη μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%. Όσον αφορά τις προσκλήσεις στο δημόσιο. Αντίστοιχα και στους πληστηριασμούς των πρώτων κατοικιών για τους εργαζομένους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν και επίσης την κατάργηση, και αποσκοπούμε επίσης την κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις και την κατάργηση της διάταξης του 50% συν 1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και ξαναλέω με αιχμή του δόρατος την κατάσταση που θα επιτραπήσει στα σχολεία με το ελληπές σχέδιο της κυβέρνησης, ξεκινάμε από την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 η ώρα τις κινητοποιήσεις του νομαρχιακού τμήματος και καταλήγουμε την πανελλαδική κινητοποίηση στη ΔΕΦ στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Μάλιστα. Κύριε Κοσχερίδη, πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο και τα οργανικά κενά και στην υγεία και στην παιδεία και στην αυτοδιοίκηση και σε πολλούς άλλους κλάδους? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από την παιδεία, γιατί είναι και ο κλάδος μου, ας πούμε, και ότι κάθε χρόνο η εκπαίδευση λειτουργεί περίπου με 20 και πλέον χιλιάδες αναπληρωτές. Όλα αυτά θεωρούνται ότι είναι λειτουργικά τα κενά. Για μένα, λοιπόν, πλέον πρέπει να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός, η παιδεία τουλάχιστον, το λέω λίγο θεωρητικά, του οργανικού και του λειτουργικού κενού. Αυτές οι θέσεις είναι απαραίτητες και αναγκαίες για να λειτουργήσουν η εκπαίδευση, για να λειτουργήσει η εκπαίδευση. Οι αναπληρωτές αναπληρώνουν τον εαυτό τους κάθε χρόνο, είναι στα ίδια κενά κάθε χρόνο, στα ίδια πάνω κάτω σχολεία. Έχει ανάγκες η εκπαίδευση, ζητάμε μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τώρα με τους διορισμούς στην ειδική αγωγή και την προκήρυξη για την γενική. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολλαπλάσιο το προσωπικό που χρειάζεται και αυτό φαίνεται φυσικά από τα εκατοντάδες κενά και στον ομοροδότης και από τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλους τους νομούς. Να υπενθυμίσω ότι η τακτική της πολιτείας είναι σε πρώτη φάση να καλύπτει περίπου το 70% των κενών, το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική έχει τη στιγμή που και το υπόλοιπο 30 είναι κενά και θα προσληφθούν κάποια στιγμή στην πορεία αναγκαστικά γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά τα σχολεία. Μάλιστα. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για μας να γίνονται όλες οι προσλήψεις σε μία φάση των αναπληρωτών, έτσι, φυσικά με απόλυτη προτεραιότητα και απόλυτο αίτημα να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Οπότε προφανώς θα αναλογοστέψει και ο θεσμός αυτός
δυσελαστική, γιατί για ελαστική εργασία πρόκειται. Είναι συμβασιούχη εκπαιδευτική αυτή. Μάλιστα τώρα τελευταία μπαίνει και ένα νομοσχέδιο ακόμα, ένα σχέδιο νόμου δεν είναι, είναι ακόμη προς συζήτηση για να γίνουν προσλήψεις τρίμηνες, ας πούμε. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε όλες τις μορφές ελαστικής εργασίας. Και να περάσω και στους υπόλοιπους τομείς. Ξέρουμε για παράδειγμα στο... και στην αυτοδιοίκηση ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και στο πρώην ΙΚΑ ότι και εκεί με συμβασιούχους δουλεύανε, οι οποίοι μάλιστα είχαν λήξει οι συμβάσεις τους και δεν μπορούσαν να παράγουν το έργο και να επεκτείνουν αυτό το οποίο είχαν ήδη ξεκινήσει, έτσι. Σε όλες τις υπηρεσίες λοιπόν μπορεί να τύχει φυσικά και μια υπηρεσία να είναι πλήρης, αλλά και αυτό ακριβώς δείχνει τη λάθος λογική με την οποία δεν γίνεται και η διαχείριση του προσωπικού στο δημόσιο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται στην υγεία, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας και φυσικά με περισσότερες προσλήψεις και με την υποστήριξη και σε εξοπλισμό. Μάλιστα. Κύριε Κοσχερίδη, πόσο έχει αλλάξει το εργασιακό καθεστώς στα πλαίσια της πανδημίας του COVID-19? Κοιτάξτε, έχει αλλάξει νομίζω σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η ευθύνη βαραίνει τον εργαζόμενο κατά κύριο λόγο και επαφείται την ευσυνειδησία του εργαζομένου. Ναι, μεν υπήρξαν κάποιες κινήσεις για να μεταφερθούν κάποια από τις επαφείς ομάδες σε θέσεις που δεν θα είχαν επαφή με κόσμο. Ναι, μεν λήφθηκαν κάποια μέτρα για τις αποστάσεις μεταξύ είτε των εργαζομένων είτε του κοινού ή τηλεργασία, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό. Οι άδειες οι οποίες ίσχυσαν τον πρώτο καιρό για τις επαφείς ομάδες και όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η ευσυνειδησία του εργαζομένου είναι αυτή που μπορεί να προχωρήσει το δημόσιο. Έτσι. Και το διαπιστώνουμε αυτό, το συσχετίζω φυσικά και με το προσωπικό που λέγαμε πριν για την κάλυψη των αναγκών. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερα, ας πούμε, το δημόσιο, αν είχε κάποιο προσωπικό παραπάνω σε θέσεις, ας πούμε, που πονάνε, να το πω έτσι. Μάλιστα. Κύριε Κοσχερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Σε αναγκαστική πτώχευση θα οδηγούνται όσοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές 6 μηνών ύψους άνω των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό κώδικα που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ζήτημα αυτό μας δίνει ο πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, κ. Χρήστος Τερζίδης. Από τον Αύγουστο έχει τεθεί σε διαβούλευση ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος διαφοροποιεί πλέον τα δεδομένα και εντάσσονται εκτός από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Αναφορικά τώρα με την προστασία της πρώτης κατοικίας, έρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας εφόσον ο δανειολήπτης ενταχθεί στην διαδικασία της πτώχευσης υπό το νέο καθεστώς. Ουσιαστικά δηλαδή θα πωλείται το ενυπόθηκο ακίνητο από την τράπεζα προς κάποιον φορέα ο οποίος θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα με κατόπιν διαγωνισμού θα επιλεγεί από την κυβέρνηση. Θα αγοράζει λοιπόν αυτός ο φορέας το ακίνητο του δανειολήπτη και πλέον ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να κατοικεί στο συγκεκριμένο ακίνητο και θα πληρώνει κάποιο ενίκιο. Αυτό το ενίκιο θα καθοριστεί με βάση το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων. Για να πω ένα παράδειγμα, για ένα ακίνητο αξίας 100 έως 200.000, το ενίκιο θα κυμαίνεται μεταξύ 250 έως 400 ευρώ σε μηνιαία βάση όπως υπολογίζεται. Ωστόσο, μέρος του ενικίου αυτού θα καλύπτεται από την επιχορήγηση, την κρατική επιχορήγηση, περίπου 210 ευρώ θα είναι η κρατική επιχορήγηση και θα πληρώνει το υπόλοιπο ο δανειολήπτης. Θα μπορεί βέβαια, θα έχει δυνατότητα ο δανειολήπτης να δίνει, αν το επιλέξει, να δίνει κάποιο μεγαλύτερο ποσό προκειμένου να αποκτήσει και τη δυνατότητα για επαναγορά του ακινήτου. Και πάλι θα μπορεί, εάν συνεχίσει να πληρώνει το κανονικό ενίκιο το οποίο θα καθοριστεί κατά προαναφερόμενα, θα μπορεί μετά την πάροδο 12 ετών να ζητήσει την επαναγορά του ακινήτου από τον φορέα ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Πάμε να δούμε ποια φάρμακα είναι τερέμουν για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου αλλά και αύριο 5η 10ο μηνός. Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τι προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο 5η 10ο μηνός. Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopine.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.